Πάμε και πάλι στη σύνδεσή μας με τη Μαρία. Για άλλη μια είδηση που συγκλώνει σε αυτές τις μέρες, Μαρία, είναι το τροχαίο αυτού του νέου ανθρώπου, του 34χρονου τράπερ του Mad Clip. Ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες για το τι ακριβώς έγινε και αναζητείται κι άλλος ένας οδηγός με ένα λευκό αυτοκίνητο. Εμφανίστηκε τελικά αυτός και περιέγραψε ο άνθρωπος τι ακριβώς γινόταν εκείνη την ώρα. Έκαναν κόντρες. Όχι. Λέει ότι δεν έκανε, ο ίδιος τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι δεν έκαναν κόντρες, ότι μαζί με την συνοδηγό, με την κοπέλα του ήταν στο αυτοκίνητο, ήταν μαζί στο φανάρι, ανέπτυξαν ταχύτητα, ξεκίνησε δηλαδή το φανάρι άναψε πράσινο και απλά χωρίστηκαν οι δρόμοι τους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έκαναν κόντρες. Όμως αυτό το οποίο ερευνάται αυτή τη στιγμή, Φέη, είναι οι ροδιές, δηλαδή βρήκαν κάποια σημεία στο δρόμο, τα οποία φαίνεται το αυτοκίνητο του τράπερ να έχει φρενάρει απότομα και ψάχνουν να βρουν τι ήταν εκείνο που τον έκανε να φρενάρει απότομα και έτσι, όπως λέγεται, να χάσει και τον έλεγχο του οχήματός του και να προσκρούσει τελικά στο σημείο που είχαμε την μοιραία πρόσκληση και το θάνατό του. Τώρα έχουν γίνει ήδη οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και αναμένουμε τα αποτελέσματα, τα οποία μάλλον θα ρίξουν φως σε αυτό το αίτιο που τον έκανε να φρενάρει. Είτε είναι εσωτερικό αίτιο, δηλαδή κάτι το οποίο κάποια διαθεσία την οποία ένιωσε, θα μπορέσει να δείξει τα αίτια που τον έκαναν να σταματήσει να φρενάρει και να χάσει τον έλεγχο. Ενώ μας λες όλα αυτά, Μαρία, βλέπουμε τα πλάνα από το διαλυμένο αυτοκίνητο που προσέκουσε πάνω στην κολόνα και στο δέντρο και έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο νέος άνθρωπος. Δυστυχώς του άρεσε η ταχύτητα και φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο αυτή η μεγάλη αγάπη και η ταχύτητα προχθές τον οδήγησε στο θάνατο και ένα σημείο στο οποίο πια έχει γίνει προσκύνημα από εκατοντάδες νέους. Κάθε μέρα πάνε εκεί, αφήνουν ένα λουλούδι, ένα κερί. Εδώ είναι τα πλάνα βεβαίως αμέσως μετά το δυστύχημα. Στη Βάρκιζα, στο δρόμο αυτό, στη στροφή αυτή όπως μας είπες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.